Κυρία Υπουργέ, πριν φτάσουμε στη σημερινή επίκαιρη ερώτηση για το πολύπαθο ζήτημα της ψυχιατρικής κλινικής του Βοστάνου Νοσοκομείου Μυτιλίνης, είχαμε καταθέσει και σχετική ερώτηση από 1η Δεκεμβρίου του 2020, στην οποία μέχρι σήμερα δεν λάβαμε απάντηση. Είχε προηγηθεί αυτή επιστολή διαμαρτυρίας τον Οκτώβρη του 2020 από την Παλαισβιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΥΚΑ, που αναδείκνυαν γενικευμένα προβλήματα στις δημόσιες δομές υγείας στη Λέσβο, μεταξύ αυτών και τα σοβαρά προβλήματα που παρουσιάζονταν στην ψυχιατρική κλινική. Και βέβαια, από ό,τι γνωρίζουμε, έχετε εικόνα της κατάστασης του Βοστάνιου, ιδιαίτερα και της ψυχιατρικής κλινικής, καθώς τον Οκτώβριο του 2020 επισκεφθήκατε το νησί. Και βέβαια, εκτός από τις υποσχέσεις όμως που και τότε επαναλάβατε στην επίσκεψη, τίποτα άλλο δεν έχουμε δει να γίνεται για τη βελτίωση των συνθήκων. Και όχι μόνο οι συνθήκες δεν βελτιώθηκαν, αλλά από τότε η κατάσταση έχει επιδεινωθεί προς δύο κατευθύνσεις, και στα ζητήματα της στελέχωσης της κλινικής, γιατί στο διάστημα αυτό έληξε η θητεία της μίας εκ των δύο των ψυχιάτρων, η οποία είχε έρθει για 3 μήνες με απόσπαση στην ψυχιατρική κλινική και παραμένει σήμερα με μόνο μία ψυχίατρο, τη διευθύντρια της κλινικής, η οποία μάλιστα σε ένα χρόνο περίπου πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί. Και το υπόλοιπο προσωπικό, βέβαια, σε σχέση με τις αυξημένες ανάγκες ενός τόσο μεγάλου νησιού που σηκώνει και φιλοξενεί και προσφυγικό πληθυσμό, είναι πολύ λιγότερο από αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Βρίσκονται και οι νοσηλευτές, αλλά και υπάρχουν δύο ψυχολόγοι. Η ψυχιατρική κλινική δεν έχει τραυματιοφορείς, ούτε τραπεζοκόμους και εργοθεραπευτές. Και βέβαια, σε σχέση με τις κλίνες, είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ ο ελλιπής οργανισμός προβλέπει 10 μόλις κλίνες, λόγω των αναγκών έχουν αναπτυχθεί 13, γεγονός που φανερώνει, αν θέλετε, και την επιτακτική ανάγκη στελέχωσης της κλινικής από μόνιμο και σταθερό προσωπικό. Όμως πολύ πιο επικίνδυνο και κάτι που αγγίζει σχεδόν τα όρια της προσβολής για τους θεραπευόμενους και τους εργαζόμενους, βέβαια, σε αυτή, είναι το γεγονός ότι η κλινική στεγάζεται σε ένα προπολεμικό, θα λέγαμε, κτίριο, που είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο, ειδικά μετά τον τελευταίο σεισμό στη Λέσβο, που παρουσιάζει και υγειονομικές συνθήκες πολύ άσχημες και βέβαια δεν διαθέτει ούτε καν τον απαραίτητο χώρο για τον προαυλισμό. Είναι χαρακτηριστικό ότι το υποτυπώδες μπαλκόνι που χρησιμοποιούσαν ένα επιδείο για τον προαυλισμό τους είναι υποκατάρρευση και κινδυνεύει όχι μόνο δεν μπορεί να βγει άνθρωπος στο μπαλκόνι, αλλά κινδυνεύει να πέσει και στο κεφάλι όσων περνάνε από κάτω. Σας ρωτάμε λοιπόν τι μέτρα θα πάρετε για να στελεχωθεί το ταχύτερο δυνατόν η ψυχιατρική κλινική με όλο το απαραίτητο ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, με μόνιμη σχέση πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, και βέβαια να μεταστεγαστεί άμεσα η κλινική είτε στη νέα πτέρυγα του νοσοκομείου ή σε άλλο κατάλληλο χώρο με βάση τις διεθνείς προδιαγραφές για τους ψυχικά ασθενείς. Κυρία Κομνηνάκα, πράγματι επισκέφθηκα το Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλίνης στο Βοστάνιο τον Οκτώβριο, όπως είπατε. Εκεί λειτουργεί η ανοιχτή μονάδα βραχίας νοσηλείας των ενηλίκων και γνωρίζετε κι εσείς ως βουλευτής της περιοχής ότι έχουν εκδοθεί σειρά προκηρύξεων από το 2016 και συγκεκριμένα από το 2016 έχει εκδοθεί προκήρυξη για έναν διευθυντή, για επιμελητή, με συγχωρείτε, Β, το 2018 προκήρυξη για επιμελητή Α και βεβαίως μέσα στο 2021, δηλαδή 4 μήνες αφότου επισκέφθηκα το νοσοκομείο, 2 προκηρύξεις για διευθυντή ψυχιατρική κλινικής. Πλην όμως, όλες απέβησαν άγονες. Το πρόβλημα των κινήτρων, το οποίο επισημάνθηκε και στην προηγούμενη ερώτηση που έγινε εδώ στον αναπληρωτή υπουργό, είναι ένα ζήτημα το οποίο το έχει αντιμετωπίσει το Υπουργείο και πρόκειται άμεσα να προβεί, όπως ανέφερε και ο υπουργός προ 2 εβδομάδων, σε συγκεκριμένα κίνητρα τα οποία πρόκειται να δοθούν για να μπορούν να υπηρετούν σε περιοχές όπως είναι η Μυτιλίνη, περιοχές, παραμεθόριες περιοχές, οικονομικά, φορολογικά, ασφαλιστικά κίνητρα, διότι μέχρι σήμερα δεν έχει καταστεί δυνατή η στελέχωση, η ενίσχυση, να το πω, γιατί η στελέχωση είναι εν λειτουργία και από όλα αυτά τα χρόνια, με περαιτέρω προσωπικό. Σήμερα η κάλυψη των κλινών, γιατί αναφερθήκατε στην κάλυψη των κλινών, είναι 50%. Κατέτος, πέρσι συγκεκριμένα, νοσηλεύτηκαν 157 περιστατικά. Άρα υπάρχει πλήρης με το συγκεκριμένο προσωπικό, το
το οποίο απαρτίζεται από την ψυχίατρο, η οποία συνταξιδοτείται σε 4 χρόνια από τους 2 ψυχολόγους και βεβαίως από τους 10 νοσηλευτές, υπάρχει η κάλυψη όλων των περιστατικών τα οποία καταγράφονται και εισάγονται, όπως επίσης βεβαίως και οι ανάγκες τις οποίες αναφέρεστε στην ερώτησή σας σε τραπεζοκόμους αλλά και τραυματιοφορείς καλύπτονται από το υπάρχον προσωπικό. Τώρα, σε σχέση με την κτηριακή υποδομή, πράγματι και εγώ το διαπίστωσα, υπάρχει ένα κτίριο το οποίο είναι χτισμένο από το 1940, με το σεισμό του 2017, έγινε έλεγχος από τις κτηριακές υποδομές, όπως με έχει ενημερώσει η διοίκηση, δεν μεταβλήθηκε η φέρουσα ικανότητα και σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο και η Υγειονομική Περιφέρεια, η δεύτερη, έχουν κάνει συγκεκριμένες ενέργειες για την ανακατασκευή του. Τι έχουν κάνει? Έχουν ολοκληρώσει τη μελέτη της στατικής επάρκειας, έχουν εγκρίνει τον προϋπολογισμό αυτής της μελέτης και έχουν υποβάλει στο τρέχον ΕΣΠΑ, γιατί μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το τρέχον ΕΣΠΑ, η μελέτη που είναι ύψους 445.000 ευρώ. Πιστεύουμε ότι με την ολοκλήρωση της μελέτης θα μπορέσουμε στο νέο ΕΣΠΑ να εντάξουμε την ανακατασκευή του κτηρίου, ώστε να έχουμε πράγματι μια καλύτερη υποδομή. Πράγματι, όπως επισημάνατε, το ζήτημα της ψυχιατρικής κλινικής δεν είναι καινούριο. Υπάρχει μακρά και δυστυχώς πολύ πικρή εμπειρία στο νησί. Και δεν είναι τυχαίο ότι επισημαίνουμε το κίνδυνο και του γεγονότος ότι τώρα έχουμε μείνει ξανά με μία ψυχίατρο στην κλινική, γιατί το 2016 τότε η διοίκηση του νοσοκομείου αναγκάστηκε να προχωρήσει σε κλείσιμο για ένα διάστημα της ψυχιατρικής κλινικής, όταν η μοναδική ψυχίατρος χρειάστηκε και η ίδια να πάρει αναρωτική άδεια. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να παραμένει η στελέχωση μιας ολόκληρης τέτοιου ευαίσθητου τομέα κλινικής με την μοναδική υπηρεσία ενός ψυχιάτρου. Και φυσικά οι συνέπειες που βιώνουν τα νοσοκομεία είναι χρόνιες και διαρκούν σε όλες τις κυβερνήσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι αντίστοιχες υποσχέσεις λάβαμε και από την προηγούμενη κυβέρνηση, όταν με τα βαΐων και κλάδων τότε υπουργός κ. Πολάκης εγγενίαζε τη νέα πτέρυγα του νοσοκομείου. Από τότε περιμένουν οι ψυχικά ασθενείς, οι συγγενείς τους, την ενίσχυση και τη μεταφορά της ψυχιατρικής κλινικής σε ένα αξιοπρεπές κτίριο που να μην προσβάλλει και να μην θέτει σε κίνδυνο, αν θέλετε, και την ίδια την ζωή των ασθενών και των εργαζομένων. Ο σεισμός στη Λέσβο είναι από το 2017 όπου έγιναν οι έλεγχοι της στατικότητας και από τότε έχουν περάσει υπέρ αρκετά χρόνια για να προχωρήσει η μεταστέγαση του κτίριου. Αντί για αυτό, μιλάμε για ένα κτίριο που δυστυχώς πολλές φορές βρίσκονται ποντίκια μέσα, για ένα κτίριο με επικίνδυνες υγειονομικές συνθήκες που δεν μπορεί βέβαια να συνεχίζει να νοσηλεύει οποιασδήποτε ασθένειες, πόσο μάλλον αυτές. Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν αυτές οι συνθήκες υποστελέχωσης παρουσιάζονται ακόμα και σε αυτή την περίοδο της πανδημίας, ότι δημιουργούνται πραγματικά και δικαιολογημένα ανησυχία για το πότε τελικά πρόκειται να στελεχωθούν επαρκώς τα νοσοκομεία με όλο το απαραίτητο νοσηλευτικό και υγειονομικό προσωπικό. Δεν είναι εξάλλου η μοναδική κλινική που παρουσιάζει κενά. Και βέβαια, εμείς επειδή επαναφέρεται πολλές φορές τα ζητήματα των κινήτρων, και είναι λογικά, γιατί είναι δύσκολη η ζωή και για τους υπόλοιπους κατοίκους δυστυχώς, και όχι μόνο για τους γιατρούς και νοσηλευτές στα νησιά της Παραμεθωρίου, και γίνεται συνεχώς πιο δύσκολη. Εμείς αναρωτιόμαστε, είναι ποτέ δυνατόν να επιλέξει ένας γιατρός να πάει σε μια τέτοια κατάσταση κλινική να εργαστεί υποστελεχωμένη, αλλά και όταν δεν εξασφαλίζει καν τις υποτυπώδεις συνθήκες αξιοπρεπούς εργασίας σε ένα τέτοιο κτίριο. Άρα καταλαβαίνετε ότι και οι λόγοι που οδηγούν σε παρέτηση τον ένα μετά τον άλλον πολλές φορές τους γιατρούς δεν είναι άσχετος από την πολιτική που εφαρμόζεται και από το πώς δείχνεται μέρημνα πραγματικά για να αντιμετωπίσετε αυτά τα προβλήματα. Θεωρούμε ότι είναι επιτακτικό να ληφθεί πρόνοια άμεση με την κατάστασή τους και στη συνέχεια να επισκευαστεί το κτίριο της ψυχιατρικής κλινικής, και βέβαια για να μπορέσει πραγματικά να υπάρξει αντιμετώπιση των προβλημάτων της στελέχωσης, πρέπει να γίνει στο σύνολό τους όλες τις ειδικότητες κάλυψη των απαραίτητων θέσεων με μόνιμο προσωπικό, για να μην αντιμετωπίζουμε συνέχεια αυτό το ζήτημα με τις λήξεις των συμβάσεων κλπ. Ευχαριστώ.